Καλημέρα. Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020 και πάμε για το πρωινό μας vlog πίνοντας το ζεστό μας τον καφέ. Είναι μια καινούρια κούπα που έχω πάρει αυτή. Νομίζω κάνει 1 ευρώ και 70 λεπτά, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ και την πήρα από ένα κατάστημα που πήγαμε τον Παναγιώτη για να πάρουμε μια θερμάστρα. Οι άχρηστες πληροφορίες της ημέρας. Λοιπόν, ο τίτλος του vlog σήμερα λέει: Φίλοι, δεν ξέρω αν με αγαπά. Δεν νομίζω πως ξέρει να το κάνει. Αυτή η ιστορία σημερινή και αυτά που θα συζητήσουμε στη σημερινή, στο πρωινό μας το vlog σήμερα, νομίζω θα είναι χρήσιμα σε πάρα πολλούς ανθρώπους, και γυναίκες και άνδρες που βρίσκονται σε παρόμοια συνθήκη. Πάω να διαβάσω κατευθείαν την επιστολή. Αγαπημένη μου Θέκλα, λίγο καιρό πριν δεν περίμενα να σου στείλω μια δική μου επιστολή, αλλά νομίζω ότι έχω ανάγκη να ακούσω μια δική σου συμβουλή. Είμαι 23 ετών και έχω σχέση με ένα παιδί λίγο μεγαλύτερο μου εδώ και 10 μήνες. Όλα ξεκίνησαν ιδανικά μεταξύ μας και υπήρξε πολύ διεκδικητικός μέχρι τη μέρα που αποφασίσαμε να είμαστε μαζί. Από εκεί και πέρα, εγώ, επειδή είχα ήδη πέσει με τα μούτρα, ανέχτηκα το πόσο κλειστός είναι συναισθηματικά και πόσο δύσκολα εκφράζεται, καθώς και το ότι επικοινωνούσαμε μεν καθημερινώς, αλλά με πολύ λίγα μηνύματα ή ολιγόλεπτα τηλεφωνήματα. Άρα ο φίλος σου μέχρι να τα φτιάξετε ήταν πολύ διεκδικητικός, όταν τα φτιάξατε και μετά άραξε ή τέλος πάντων λειτουργούσε όπως γνωρίζει να λειτουργεί και εσύ έχεις πέσει με τα μούτρα. Έγινε κατά κάποιον τρόπο η ψυχολόγος του όσον αφορά την προηγούμενη του πενταετή σχέση, ελπίζοντας πως θα τα καταφέρω να τον κάνω να με εμπιστευτεί και στην πορεία να με αγαπήσει. Αχ, έγινες κι εσύ μητέρα Τερέζα. Έγινες κι εσύ ερυθροσταυρίτησα, που λέει και μια φίλη Βασιλική εδώ στο κανάλι. Έγινες κι εσύ τζάμπα ψυχολόγος. Δεν είναι καλή αρχή αυτή για μια σχέση και σίγουρα όχι για μια κοπέλα 23 ετών που τα φτιάχνει με ένα παιδί λίγο μεγαλύτερό της. Δεν είναι καλή αρχή αυτή. Άρα δεν ήταν όλα ιδανικά. Θέλω εδώ να πω ότι πολλές φορές μπερδεύουμε το φλερτ με τη σχέση. Μέχρι να τα φτιάξουμε με κάποιον, με κάποιαν, μέχρι να αποκτήσουμε ερωτική σχέση, μέχρι να το πούμε ότι είμαστε σε σχέση, δεν είναι σχέση αυτό που συμβαίνει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Είναι φλερτ, είναι dating. Κατά τη διάρκεια του φλερτ, κατά τη διάρκεια του dating, κατά τη διάρκεια της προσπάθειας δημιουργίας μιας σχέσης, ο κάθε άνδρας, η κάθε γυναίκα θα δείξει τον καλύτερό του, τον καλύτερό της σε αυτό. Οπότε περιμένουμε να δούμε πώς πραγματικά είναι ο άλλος, όταν όντως είμαστε σε σχέση μαζί του. Όχι στην περίοδο διεκδίκησης. Άρα, αυτό έρχεται να συνηγορήσει λίγο με το γεγονός ότι μας συμβουλεύουν πολλές φορές οι μεγαλύτερες γυναίκες, και εμένα με συμβούλευε η μάνα μου και άλλες μεγαλύτερες γυναίκες με συμβούλευαν. Δώσε χρόνο στον εαυτό σου να γνωρίσεις καλύτερα το νέο σου τέρι προτού πέσεις με τα μούτρα. Και την καλύτερη γνωριμία την κάνεις μέσα στην ίδια τη σχέση. Την κάνεις μέσα στην τριβή μιας σχέσης. Αυτό φυσικά έρχεται λίγο σε σύγκρουση με το αν καθυστερήσεις πολύ να κάνεις μια σχέση, δηλαδή αν διατηρήσεις τη διάρκεια του φλερτ για 2-3 μήνες, τότε θα γνωρίσεις πραγματικά τον άλλον, γιατί υπάρχει πάντοτε, εγώ συμφωνώ με την άποψη του να δημιουργούμε μια σχέση, όχι και στους 3 μήνες ρε παιδιά, εντάξει, να περάσει ένας μήνας, 2 εβδομάδες, 3 εβδομάδες που να φλερτάρουμε με τον άλλον και μετά να κάνουμε τη σχέση. Γιατί άμα καθυστερήσουμε πολύ να κάνουμε τη σχέση, υπάρχει ο κίνδυνος να έχουμε μέσα στο μυαλό μας ότι γνωρίζουμε τον άλλο, ενώ να μην τον γνωρίζουμε. Ο πραγματικός χαρακτήρας του άλλου, της άλλης, βγαίνει μετά που θα, όχι παγιωθεί, μετά που θα επισημοποιηθεί η σχέση. Δηλαδή μεταξύ τους θα πούν είμαστε ζευγάρι. Και αυτή η άποψη ότι δεν με εμπιστεύεται αυτός επειδή είχε μια πενταετή σχέση που τον έχει πληγώσει και του κάνω την ψυχολόγο για την πενταετή σχέση και έχω μέσα στο μυαλό μου ότι στην πορεία θα με εμπιστευτεί και θα με αγαπήσει. Αγάπη μου, αυτό είναι πάρα πολύ ψυχοφθόρο. Το λέω και για σένα, το λέω και για άλλα κορίτσια, το λέω και για άλλα αγόρια και για άλλες γυναίκες και για άλλους άνδρες.
ένας άνθρωπος που είναι κολλημένος όταν το γνωρίζετε, πολύ δύσκολα θα ξεκολλήσει από το πρόσωπο που είναι κολλημένο. Μην μπαίνετε σε αυτή τη ψυχοφθόρα διαδικασία. Όταν το ρώτησα γιατί δεν έχουμε συχνή ερωτική επαφή, έχουμε μόνο μια φορά στο δεκαήμερο, δυστυχώς βίωσα έντονη κριτική για το βάρος μου, το οποίο είναι μεν στα όρια του φυσιολογικού, αλλά βλέπεις ο Κύριος, ήθελα να έχω πιο λεπτή μέση και πιο ανοιχτούς γοφούς. Λοιπόν, εκεί πέρα, όταν σου λέει ότι έχετε αραιή ερωτική επαφή, που μια φορά, τρεις φορές το μήνα για ένα νεαρό ζευγάρι στα 23-24 χρόνια είναι λίγο, τρεις φορές το μήνα είναι λίγο, είσαστε και 65 ετών, δεν παίρνετε και βιάκρα, άντε τώρα, είναι λίγο. Και σου λέει ότι επειδή δεν έχεις πιο λεπτή μέση και πιο ανοιχτούς γοφούς, εκεί πέρα το χωρίζεις επί τόπου, κουκλάρα. Του λες άντε γεια και φεύγεις. Συγγνώμη, κακώς το ανοίχτες. Α, εσύ τι έκανες ανταυτού, αντί να τον στείλεις το καλό. Έχει και άλλη λέξη, αλλά δεν θα την πω. Να τον στείλεις, να τον στείλεις, να πάει, να πάει να βρει μια με πιο λεπτή μέση και πιο ανοιχτούς γοφούς. Αν είναι αυτός ο τρόπος που σκέφτεται, και να σου πω κάτι, δεν είναι αυτός ο τρόπος που σκέφτεται. Το πιο πιθανό να σου είπε εσένα κάτι να σε μειώσει για το σώμα σου, για την εμφάνιση σου, για να μην παραδεχθεί ότι κάνουμε αραιά σεξ επειδή εγώ δεν σε θέλω εσένα φιλινάδα, θέλω ακόμη την πρώη μου, είμαι κολλημένος πας στην πρώη μου ή έχω κατάθλιψη που θέλω ακόμη την πρώη μου και η πρώη μου δεν με θέλει και γι' αυτό δεν έχω ερωτικές επιθυμίες κλπ. Μην δέχεστε να βγάζω πάνω σας ο κάθε κατακαημένος στα κομπλεξιλίκια του. Μην το δέχεστε. Σοβαρά. Όταν σας γίνεται επίθεση αήθης, επίθεση στην οποία κατηγορήστε για πράγματα που δεν φταίτε, να αντιδράτε. Τι έκανες εσύ όμως? Έφτασα να λιώνω στο γυμναστήριο και να ψάχνω κορσέδες να ζυγίζουμε καθημερινά. Ακόμη και τότε όμως δεν άκουσα μια καλή κουβέντα. Πώς θα ακούσεις μια καλή κουβέντα, αφού το πρόβλημα του δεν ήταν το βάρος σου και η εμφάνιση σου εξωτερική? Το πρόβλημα του είναι εδώ, στο δικό του. Και εδώ, στο δικό σου, που κάθεσαι και ασχολήσου να θύμωσα τώρα. Τόσο καιρό και αν με ρωτήσει, δεν ξέρω αν με αγαπά. Δεν νομίζω πως ξέρει να το κάνει, όχι. 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 Εσύ ξέρεις να αγαπάς τον εαυτό σου? Εσύ ξέρεις να αγαπάς τον εαυτό σου? Γιατί άμα ήξερες να αγαπάς τον εαυτό σου, δεν θα παρέμενες σε αυτή την παλιοκατάσταση που σε μειώνει καθημερινά και σου ρίχνει καθημερινά την αυτοεκτίμηση σου στα τάρταρα. Και εδώ έρχεται το δικό μου λάθος. Εδώ και καιρό υπήρχε κάποιος από το φιλικό μου χώρο που με διεκδικεί πολλούς μήνες. Ένα τρίμερο λοιπόν που ο φίλος μου έφυγε διακοπές και σχεδόν εξαφανίστηκε, τον απάντησα με αυτόν τον τύπο. Δεν νιώθω περήφανη γι' αυτό και γέμισα την ίδια στιγμή τύψεις κυρίως για μένα. Καλά έκανες και νιώθεις τύψεις για σένα, γιατί για μας δεν είναι καλό να πατούμε το τέρι μας. Υπάρχουν μερικά τέρια πραγματικά που σαν να σου λέει τραβάτε με, απάτα με, απάτα με, και να το σέμεσαν να λένε μερικοί με τη συμπεριφορά τους. Αλλά για μας, για τον εαυτό μας δεν το κάνουμε. Για τον εαυτό μας, για να είμαστε εμείς εντάξει, για αυτούς. Την ίδια μέρα έκοψα κάθε επαφή με εκείνον τον τύπο που έκανα σεξ. Δεν ξέρω αν αυτό που με κρατάει στη σχέση είναι αγάπη, συνήθεια ή εξάρτηση. Δεν μπορώ να σου κάνω διάγνωση από το YouTube. Πρέπει να πας σε ένα ψυχολόγο από κοντά να σου κάνει διάγνωση. Αν μου έβαζες, όπως βάζω στα διαγωνίσματα, ποιο είναι πιο πιθανόν από τα τρία, αγάπη, συνήθεια ή εξάρτηση, θα έλεγα εξάρτηση, θα έβαζα. Τώρα μιλάμε για multiple choice, ερωτήσεις με πολλαπλές επιλογές απάντησης. Ζητώ την ειλικρίνη σας άποψη. Φυσικά και έχεις την ειλικρίνη μου άποψη. Την έχω πει κανονικά. Λυπάμαι για αυτό που σου την έχω πει κανονικά. Θέλω να ξυπνήσεις. Και έχουμε και update. Είμαι πολύ χαρούμενη που θα γίνει το vlog. Η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησα ψυχοθεραπεία και νιώθω αρκετά καλύτερα. Μπράβο κόρη. Μπράβο αγάπη μου. Μπράβο κούκλα μου. Ανακάλυψα ότι είμαι από όλα. Ενοχική, people pleaser και εξαιρετικά αυστηρή με τον εαυτό μου. Με ανησυχεί το γεγονός ότι έχει κολλήσει το μυαλό μου στο παρελθόν. Σαν κάποια επιμονή, ελπίζω να έρθουν πιο γαλήνιες μέρες. Τώρα, δεν έχω καταλάβει αν χωρίσατε με αυτόν τον τύπο ή αν δεν χωρίσατε, δεν μου το λες το update, ούτε έχει σημασία. Σημασία έχει ότι ξεκίνησες εσύ να κάνεις ψυχοθεραπεία, ξεκίνησες εσύ να φροντίζεις τον πολύτιμο εαυτό σου και την πολύτιμη ψυχή σου, ξεκίνησες να ανακαλύπτεις σιγά σιγά ποια είναι τα δικά σου ελαττώματα
όπως η ενοχικότητα ή το να είσαι people pleaser, δηλαδή να γίνεσαι χαλή, να σε απαντήσει ο άλλος και να βάζεις την ευχαρίστηση του άλλου πάνω από τον εαυτό σου. Το οποίο νομίζω έγινε και στην περίπτωση που το έκανες με εκείνον τον τύπο, γιατί δεν μου φάνηκε από αυτά που γράφεις να τον ερωτεύτηκες εκείνον τον τύπο που σε φλέρταρε και το έκανες εκείνο το τρίμερο μαζί του, ούτε να έχεις αισθήματα γι' αυτόν. Μήπως το έκανες για να τον ευχαριστήσεις εκείνον. Συνέχισε την ψυχοθεραπεία σου και δώσε έμφαση στο να αγαπείς τον εαυτό σου, γιατί μου έχεις γράψει. Πού μου το έχεις γράψει, βρε? Εντάξει, είναι πάρα πολύ αστείο. Πού μου το έχεις γράψει? Είναι πάρα πολύ λίγα τα κιλά που έχεις. Δηλαδή, δεν το θυμάμαι, δεν το βρίσκω τώρα. Τα κιλά σου είναι, ξέρω εγώ, 25 κιλά λιγότερα από τα δικά μου. Είναι πάρα πολύ λίγα τα κιλά σου. Δηλαδή, δεν είσαι παχιά, σε καμία περίπτωση. Είσαι ακριβώς το που θα λέγαμε κανονική. Μην αφήνετε κανέναν να σας μειώνει και καμία να σας μειώνει. Μην αφήνετε κανένα σύντροφο και καμία σύντροφο να μην παραδέχεται τα δικά του αείπια, τα δικά του κομπλεξιλίκια, τα δικά του λάθη και να σας ψέγει εσάς. Μην σηκώνετε ενοχή που δεν σας ανήκει, γιατί η ενοχή που δεν μας ανήκει είναι η πιο δυσβάστακτη και είναι αυτή που μας χαλά τη ψυχική μας υγεία και ισορροπία. Και δεν μας νοιάζει αν ο άλλος μπορεί να αγαπάει ή δεν μπορεί να αγαπάει, αν έχει πρόβλημα ή δεν έχει πρόβλημα. Αυτό που μας νοιάζει είναι, με αγαπάει εμένα? Είναι ok στη σχέση μαζί μου? Αν ναι, συνεχίζω. Δεν είναι εντάξει μαζί μου? Κάνω προσπάθειες να διορθώσω την κατάσταση και δεν διορθώνεται? Άντε, γεια! Καλημέρα.